Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Πάμε να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις από τον χώρο των επιχειρήσεων. Η Celestial Cruises διοργανώνει 8 θεματικές εκδηλώσεις στις κρουαζιέρες της με στόχο να μοιήσει τους επιβάτες της τον κόσμο της μαστίχας. Από τις 22 Μαΐου και ανά 2 εβδομάδες μέχρι και τον Σεπτέμβριο, σε συνεργασία με την ελληνική εταιρεία Mastiha Shop, δίνει τη δυνατότητα στους επιβάτες να απολαύσουν εν πλώ μοναδικές εμπειρίες γαστρονομίας με βάση τη μαστίχα. Από τις 3 Ιουλίου θα ξεκινήσει η καταβολή του μερίσματος των 3 λεπτών αναμετοχή της εταιρείας Μίλη και Πενού. Ενισχύει τον εξωστρεφή του προσανατολισμό ο όμιλος Goodies Everest με την Κίνα να αποτελεί τον επόμενο σταθμό του. Όπως δήλωσε στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου, Αθανάσιος Παπανικολάου, ολοκληρώνονται οι συζητήσεις συνεργασίας με τοπικό επώνυμο παίκτη της αγοράς της Κίνας για την ανάπτυξη του σήματος Goodies Burger House. Σε 2 περιβαλλοντικά έργα προχωρά ΟΛΠ. Το πρώτο αφορά στην εγκατάσταση και λειτουργία φωτοβολταϊκού πάρκου στο εμπορικό λιμάνι Εικονίου, μήκους 1.100 μέτρων. Το δεύτερο έργο αφορά στην ανέλκυση και απόσυρση 76 εγκαταλειμμένων και ημιβυθισμένων πλοίων στην περιοχή Εικονίου Περάματος. Από τις 26 Ιουνίου θα είναι διαθέσιμο προς πώληση το Apple Watch σε καταστήματα της Apple ή άλλα εξουσιοδοτημένα καταστήματα. Η εταιρεία ανακοίνωσε επίσης ότι το ρολόι θα κυκλοφορήσει στο τέλος του μήνα σε 7 χώρες, μεταξύ των οποίων η Ιταλία, το Μεξικό και η Σιγκαπούρη. Κυρίες και κύριοι, ένα ακόμα Business News ήταν μαζί σας.